Έστω ότι θέλω τώρα να επεξεργαστώ κι άλλο την εικόνα μου. Μάλλον να φτιάξω μια εικόνα συγκεκριμένων διαστάσεων, συγκεκριμένης ανάλυσης. Ας πούμε ότι θέλω να φτιάξω μια εικόνα ανάλυσης 1280 επί 720. Πάω αρχείο, νέα. Γράφω εδώ 1280. 720. Γιατί να θέλω να φτιάξω μια τέτοια εικόνα. Παράδειγμα, φτιάχνω ένα βίντεο το οποίο έχει συγκεκριμένη ανάλυση, ας πούμε ότι είναι αυτή, και οι εικόνες μου φυσικά θέλω να είναι, για να, που θα βάλω μέσα στο βίντεο, θέλω να έχουν αυτή την ανάλυση. Ωραία. Τώρα πάω και στις προχωρημένες ρυθμίσεις. Γιατί είναι σημαντικές αυτές, εδώ ορίζω το χρώμα της εικόνας στο παρασκήνιο. Και με ρωτάει αν θέλω να βάλω το χρώμα του παρασκηνίου. Ποιο είναι το χρώμα του παρασκηνίου, είναι αυτό που ήδη είναι επιλεγμένο εδώ πέρα, το οποίο μπορώ να αλλάξω αν θέλω. Ή να βάλω διαφάνεια, που σημαίνει ότι η εικόνα μου έχει μόνο προσκήνιο, δηλαδή μόνο ότι υπάρχει μπροστά στην εικόνα θα σκεπάσει οτιδήποτε άλλο είναι από πίσω, αν την εικόνα μου τη βάλω κάπου αλλού δηλαδή. Όπου δεν υπάρχει προσκήνιο θα υπάρχει διαφάνεια, θα φαίνεται το από πίσω. Έτσι, εγώ διαλέγω τώρα λευκό για τη δοκιμή. Η εικόνα μου είναι αυτή. Εδώ όμως έχω αυτή που είχα ετοιμάσει από πριν. Κάνω επιλογή όλα, κάνω επεξεργασία αντιγραφή, πάω εδώ και επεξεργασία επικόλυση εντός. Τώρα έτσι όπως είναι η εικόνα μου δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί, μπορώ να τη μετακινήσω και να τη βάλω εκεί που θέλω. Αν ενσωματωθεί και μετά δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό. Τώρα μπορώ να την πάρω και να τη βάλω με πατημένο κλικ, έτσι, εκεί που θέλω, ας πούμε εδώ. Ωραία, και τώρα να κάνω και ενσωμάτωση ή αγκίστρωση, όπως το λέει το GIMP. Στρώση, αγκίστρωση, στρώση. Τώρα όλο αυτό είναι μία εικόνα. Εντάξει. Έστω τώρα ότι θέλω να βάλω και ένα μήνυμα από κάτω. Διαλέγω το εργαλείο του μηνύματος. Διαλέγω το μέγεθος που θέλω. Διαλέγω το χρώμα, ας πούμε κόκκινο. Και γράφω. Ωραία, διαλέγω μετά το εργαλείο της μεταφοράς για να βάλω το μήνυμά μου εκεί που θέλω. Προσοχή λίγο, πρέπει να... Τώρα μπορώ να μετακινήσω. Όταν βγαίνει αυτό το ειδικό σύμβολο από κάτω. Τώρα δεν μπορώ. Τώρα μπορώ. Πατάω κλικ και μετακινώ. Και βάζω το μήνυμά μου εκεί που θέλω. Επιλογή όλα, επιλογή τίποτα. Αυτά είναι εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Την εικόνα μου μπορώ να την κάνω εξαγωγή και πάλι. Και το όνομα θέλω. Στο φάκελο που θέλω, εξαγωγή. Για να δούμε τώρα τι έχει γίνει.
Την ανοίγω με την προβολή εικόνα.